Αντιμέτωποι με το γράμμα του νόμου, βρίσκονται 2 χρόνια μετά πολίτες που δεν πληρώσαν τα τέλη κυκλοφορίας, καταβάλλοντας ωστόσο 1 ευρώ έναντι των τελών κυκλοφορίας με βάση εξώδικο που κατέθεσε στην εφορία το σωματείο Αντίσταση Τώρα. Η ιστορία ξεκινάει εδώ και 3 μήνες. Συγκεκριμένα από την εφορία του Αγίου Νικολάου έστειλε μία επιστολή, παράκληση προς την διεύθυνση, την αστυνομική διεύθυνση της Ιεράπετρας και συγκεκριμένα τον διοικητή, και τον παρακαλούσε να αφαιρέσει τις πινακίδες σε συγκεκριμένα άτομα στην Ιεράπετρα επειδή δεν έχουν καταβάλει τα τέλη κυκλοφορίας. Και στην Ιεράπετρα επικρατεί αναβρασμός, καθώς μέλη του σωματείου που ακολούθησαν τη φιλοσοφία του εξώδικου αρνούμενοι να πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας για συγκεκριμένους λόγους, όπως αυτοί αναγράφονται στο εξώδικο, βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με ελέγχους, οι οποίοι όπως υποστηρίζουν είναι στοχευμένοι. Ως γνωστόν, μόνο στην Ιεράπετρα είναι πάνω από 150-200 άτομα τα οποία δεν έχουν καταβάλει τέλη κυκλοφορίας. Αλλά ήταν πάρα πολύ στοχευμένο το έγγραφο και αφορούσε συγκεκριμένους ανθρώπους. Ανήκουν στο σωματείο μας, το οποίο λέγεται Αντίσταση Τώρα. Έχουμε πληρώσει και έχουμε καταθέσει έγγραφο στην εφορία, σύμφωνα με το οποίο νόμιμα δεν μπορούν να μας αφαιρέσουν τις πινακίδες και τις άδειες κυκλοφορίας. Μέλη του σωματείου Αντίσταση Τώρα αντιδρούν με την προειδοποίηση των αρμόδιων αρχών για την αφαίρεση πινακίδων σε σχετικό έγγραφο που έλαβαν πολίτες, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει σχετικός νόμος. Έχουν στείλει έγγραφα σε οικίες των μελών του σωματείου, των πολιτών δηλαδή της Ιεράπετρας, να παραδώσουν τις πινακίδες σύμφωνα με συγκεκριμένο νόμο, ο οποίος δεν υπάρχει. Είναι εκπληκτικό αυτό που συμβαίνει. Είμαστε καθόλου ανώμιμοι. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να κυνηγάει κανένα πολίτη, κανένας, και ειδικά αυτός που αντιπροσωπεύει τον νόμο. Την αγανάκτησή του για τον τρόπο με τον οποίο έγινε ο έλεγχος στο όχημά του από την αστυνομία περιέγραψε δημότης της Ιεράπετρας, στον οποίο αφαιρέθηκαν οι πινακίδες του οχήματος, η άδεια κυκλοφορίας και οδήγησης. Πήγα στο ιδιωτικό πάρκινγκ, το χώρο δικό μου στο Σάτμιση, και μόλις σταμάτησα, κατέβηκα και εγώ το κόρη μου, ένα προβολικό πίσω μου, μου λέει έλεγχο αστυνομικών. Τι αυτό πράγμα? Μου λέει έλεγχο. Τώρα, τι θες? Μου λέει άγια αντίπλημα ασφάλεια. Ορίστε. Πήγα στο τμήμα, ανεβήκαμε πάνω, περιμένω. Τελικά ο κύριος κατέβηκε κάτω, του βάλε του πινακίδες και ανέβηκε πάνω. Μου λέει πνεύμα ζώνη. Στο ιδιωτικό χώρο δικό μου είμαι. Στο πάρκινγκ δικό μου, στη ζώνη είναι. 2 αστυνομικοί μέσα στον ιδιωτικό χώρο στάθμευσης, το επαναλαμβάνω, και του κόψανε κλίση επειδή δεν φορούσε λέει ζώνη. Για το επίμαχο ζήτημα βρέθηκαν το πρωί στο δικαστήριο Νεάπολης προκειμένου να ενημερώσουν την εισαγγελέα, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι για την υπόθεση έχουν καταθέσει μηνύσεις εδώ και 3 μήνες. Εμείς γι' αυτό ήρθαμε εδώ πέρα, γιατί θέλουμε πλέον, είναι απαίτηση των ανθρώπων να δοθεί δικαιοσύνη. Δεν ζητάμε κάτι άλλο.